Προετοιμάζεστε και μας προετοιμάζετε για ύφεση η οποία θα είναι πιθανότατα διψήφια, κοντά στο 10% ή πάνω, τώρα κάπου εκεί όμως, βαριά ύφεση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί με τα μέτρα που ανακοινώσατε ότι προκύπτει μείωση μισθών 20% στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κύριε Υπουργέ. Καταρχάς να πούμε ότι την ύφεση κανείς δεν μπορεί να την προβλέψει πόσο θα είναι. Έχετε μια εικόνα. Πάντως 3% που ακούγαμε στην αρχή δεν θα είναι. Μακάρι να είναι δηλαδή, αλλά δεν θα είναι. Θα είναι μια βαθιά ύφεση φέτος και μια ισχυρή ανάκαμψη του χρόνου. Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Το πόσο θα είναι, αυτό θα το δούμε όταν θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Σημασία έχει να προετοιμαζόμαστε για να είναι αυτή η ύφεση σύντομη, να είναι μικρής διάρκειας, να σχετίζεται μόνο με την πανδημία και να μην έχει άλλα μονιμότερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα με το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει να διατηρήσουμε τον παραγωγικό ιστό. Επομένως, θέλουμε τον εργαζόμενο στη θέση του. Και όχι να παίρνει επίδομα ανεργίας. Θέλουμε να μην μπουν λουκέτα. Και για να μην μπουν λουκέτα, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Και όλοι μαζί, κράτος, εργοδότες, εργαζόμενοι, θα βάλουμε πλάτη για να μπορέσουμε να βγούμε. Με μειωμένους μισθούς. Ο εργαζόμενος στη θέση του με μείωση μισθού 20%. Πάμε να το δούμε λίγο. Ναι. Μία επιχείρηση η οποία δεν έχει μείωση τζίρου. Δεν εμπίπτει στο πρόγραμμα συνεργασία. Μία επιχείρηση η οποία έχει μεγάλη μείωση του τζίρου. 50%. Αυτή μπορεί να μείνει στη μείωση, να μπει στο πρόγραμμα συνεργασία. Το ερώτημα είναι, θέλαμε αυτή η επιχείρηση που έχει μείωση 50% του τζίρου να διώξει το 50% των εργαζομένων της, να μείνουν στην ανεργία. Όχι, αλλά θα θέλαμε παρεμβάση του κράτους εκεί ενδεχομένως για να μην υπάρξει. Αυτό είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα που μας λέτε. Το ακούγαμε 10 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Προφανώς να εξασφαλίσετε τις θέσεις εργασίας δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά να τη συνεχίσουμε την κουβέντα, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πώς θα εξασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας, λοιπόν. Μισό λεπτό. Θα μας δώσετε 5 λεπτά να κάνουμε ένα διάλειμμα για να το απαντήσετε ολοκληρωμένα μέσα στις διαφημίσεις.